Τα οποία μας απασχολούν. Σε ό,τι αφορά τον Δήμο, εγώ θα σας δώσω ένα υπόμνημα, το οποίο όταν θα έχετε τον χρόνο μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά επιγραμματικά θα ήθελα να σας πω ότι κατά χαρά μας να σας δούμε σε περίπου 2 εβδομάδες που θα εγκαινιάσουμε ένα πολύ δύναμο νηπιαγωγείο στην περιοχή. Έχουμε ένα θέμα εδώ, δηλαδή πολλά νηπιαζόμενα νηπιαγωγεία, τα οποία δεν είναι των προδιαγραφών που θα έπρεπε. Το ένα προχωρεί και ολοκληρώνεται. Και αν μπορείτε να έρθετε, θα ήταν ιδιαίτερα χαρά, ιδιαίτερη χαρά για μας. Θέλουμε να φτιάξουμε κι άλλα νηπιαγωγεία, να αντικαταστήσουμε τα νηπιαζόμενα. Και εκεί, για την ένταξή του σε κάποιο δημοτούμενο πρόγραμμα, θα θέλαμε την υποστήριξή σας. Όπως επίσης, θα θέλαμε και την συμμετοχή του Υπουργείου σε θέματα που έχουν να κάνουν με την διαδηλημάτιση. Εμείς, σαν Δήμος Πολιτείων, έχουμε ενταχθεί στις πόλεις που μαθαίνουν πρόσφατα, στις έξυπνες πόλεις, και το θέμα της εκπαίδευσης και της μάθησης για μας είναι υψηλή προτεραιότητα και θέλουμε και τη συμμετοχή του Υπουργείου και την υποστήριξή του. Και το τελευταίο, ίσως το πιο σημαντικό, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει μερικά τμήματα στην κόρη του και εμείς θα θέλαμε τα τμήματα αυτά να γίνουν περισσότερα. Ιδιαίτερα όταν τελεί η υποπαραχώρηση ο χώρος του στρατοπέδου. Έχουμε μιλήσει για το στρατόπεδο που είναι ένας ιδανικός χώρος για πανεπιστήμιο και για κάμπους. Σε εκείνη την περίπτωση, όταν θα κάνετε, θεωρώ, το Υπουργείο κάποια αναθεώρηση του προγράμματος, θα λέγανε το πρόγραμμα Αθηνά, νομίζω, να λάβετε υπόψη ότι υπάρχει κατάλληλο χώρο και κατάλληλη γεωγραφική θέση και υποστήριξη από τον Δήμο να ενισχύσουμε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, παράδειγμα Κορίνθου, με περισσότερα τμήματα. Παρουσία της Υπουργού εδώ στην Πολιτεία μας σηματοδοτεί την σημαντικότητα που έχει η εκπαίδευση στην κοινωνία. Έχει πάρα πολύ αξία να πούμε ότι τον τελευταίο χρόνο με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και με την Υπουργό στο τιμόνι του Υπουργείου Παιδείας έχουμε καταφέρει να έχουμε όσο το δυνατόν γίνεται λιγότερα κενά σε εκπαιδευτικούς και σε τις πρόσιτες περιοχές που για εμάς έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, τα σχολεία του Φενερού μας, όπως επίσης καταφέραμε να έχουμε και εξειδικευμένο προσωπικό στα ειδικά μας στα σχολεία. Θα πάμε και μετά και θα τα πούμε και εκεί. Υπουργός είναι 24 ώρες το 24ωρο σε επικοινωνία μαζί μας. Δεν υπάρχει ώρα που δεν έχουμε επικοινωνήσει με τις οδηγίες της, την καθοδήγησή της και την υποστήριξή της βέβαια. Έχει γίνει δυνατό φέτος να στελεχωθούν καλύτερα από κάθε άλλη φορά τα σχολεία παρά το ότι είναι αυτή η δύσκολη περίοδος. Είμαι αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, εφαρμόζοντας τα μέτρα πάντα, κύριε Υπουργέ, και νομίζω ότι τα παιδιά μας θα έχουν την παιδεία που τους αξίζει σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Πράγματι, αρέσει στους καθηγητές και στους συναδέλφους, βέβαια σε οποιοδήποτε Έλληνα, να έρχεται η κυρία Υπουργός και να επικοινωνεί. Τώρα, απλώς θα συνοψίσω ότι δηλαδή ως προς τη στελέχωση των σχολείων πάμε πολύ καλά, χωρίς να θέλουμε να ωρεοποιούμε, επαναλαμβάνω. Είχαμε 2 φάσεις διορισμού αναπληρωτών. Μας μένουν κάποια υπολείμματα, δηλαδή σπάνια βρίσκεις ολόκληρη θέση καθηγητή να λείπει. Και επίσης αυτό που τώρα κινείται με τους καθηγητές που, πώς λέμε, που είναι ευπαθείς ομάδες, που θα αντικατασταθούν από άλλους αναπληρωτές. Εκεί είμαστε τώρα. Εγώ νομίζω το πιο σημαντικό πρόβλημα και μοναδικό, ίσως όχι μοναδικό, το πιο σημαντικό είναι αυτό με τις καθαρίστριες κλπ. Που δεν ξέρω αν αφορά άμεσα και το Υπουργείο το δικό σας.
Εκεί μόνο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η διάθεση των εκπαιδευτικών είναι να βοηθήσουν όσο μπορούν, να είμαστε ασφαλείς, κυρίως τα παιδιά πάντα, πρώτα απ' όλα τα παιδιά. Δηλαδή υπάρχουν και άτομα ακόμα που μπορούσαν να ενταχθούν, να φανταστείτε, σε ευπαθείς ομάδες. Εμείς έχουμε 40 στους 1.100, στους 1.100 σε όλο τον νομό, εντάχθηκαν σε ευπαθείς ομάδες και υπάρχουν και άλλοι, καμιά δεκαπενταριά, που όχι, θέλουν να πάω στο σχολείο να δουλέψω, παραδείγματος χάρη. Ότι ένα θέμα που θέλω να δείξω είναι το θέμα αυτό της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, της σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είμαστε έτοιμοι και με τις οδηγίες του Υπουργείου, της κυρίας Κίκα, της Γενικής Γραμματέας του Υπουργείου, κυρίως και, και του κυρίου Περιφερειακού Διευθυντή, τις οδηγίες έχουμε ήδη ετοιμαστεί, θέλω να ξέρετε και αυτό, είμαστε έτοιμοι σαν με το μάθημα εκπαίδευση, έχουμε με βάση τις οδηγίες αυτές, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και στη σύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευση, ακόμα και αν αυτό είναι να γίνει ταυτόχρονα. Ενώ το ταυτόχρονα, δηλαδή μέσα στην τάξη να γίνεται ταυτόχρονη τα παιδιά που διδάσκονται εκείνη τη στιγμή στην τάξη και να παρακολουθούν ταυτόχρονα και τα παιδιά που ανήκουν στην κατηγορία που είναι σπίτι τους. Έχουμε τη χαρά να σας έχουμε σήμερα μαζί μας. Ιδιαίτερη τιμή για αυτό το σχολείο. Θέλω να ξέρετε ότι το πρώτο Γυμνάσιο Κορίνθου είναι το δεύτερο σχολείο της Ελλάδας που δημιουργήθηκε μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, μετά τον Άπλιο. Έτος ίδρυσης 1864. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά κτίρια. Αυτό είναι το τελευταίο που φτιάχτηκε εδώ. Φτιάχτηκε από τον κύριο Στυλιανίδη, ο οποίος βέβαια δεν το εγκαινίασε μετά. Μετά από πρόσκληση του και πρόταση του τότε Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του κυρίου Λουμάνη, που ήταν τότε. Είναι μια πτέρυγα καινούρια, έχει εγκαινιαστεί το 2014. Δεν μας επαρκεί βεβαίως, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την πτέρυγα όλοι εμείς εδώ, η οποία έγινε από το Δήμο Κορινθίων. Έχει κάποια προβλήματα, τα οποία πιστεύω ότι η καινούργια αρχή δημοτική αρχή θα τα βελτιώσουμε. Έχουν γίνει αιτήματα, έχουμε άμεση συνεργασία με τον Δήμο στα θέματα εδώ. Είμαστε γύρω στους 300 μαθητές στο σχολείο μας, 270. Έχουμε εργαστήρια έχουμε κάνει τα πάντα για να προσφέρουμε στα παιδιά μας, στους μαθητές μας, ό,τι μπορεί να γίνει. Έχουμε 7 διαδραστικούς πίνακες εδώ, έχουμε εργαστήριο πληροφορικής, εργαστήριο φυσικής, τεχνολογίας, επίσης έχουμε αίθουσες για τη μουσική. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κατανομή των μαθητών για να μην αλλάζουν τμήματα. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Σας ενημερώνω ότι και εγώ είμαι ομάδα υψηλού κινδύνου αυτή τη στιγμή και η υποδιευθύντριά μας, η κυρία Ραβανίδου, αλλά βρίσκομαι μάχημος σε αυτό το σχολείο, έστω και αν έχω προβλήματα υγείας, γιατί το χρωστάμε στα παιδιά μας, όπως είπε και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας. Μία αρχή έχουμε. Ούτε προβλήματα θα σας πούμε, ούτε τίποτα. Εμείς έχουμε την αρχή που λέει διάλογος και συνεργασία. Έχουμε ένα σύλλογο διδασκόντων που είμαστε ενωμένοι σαν μια γροθιά. Όλες οι αποφάσεις που παίρνουμε είναι ομόφωνες. Η συνεργασία μας με τον Δήμαρχο και με τον κύριο Ταγαρά της Σχολικής Επιτροπής είναι άριστη, το ίδιο και με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης. Όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται τα κινούμε και με συνεργασία τα επιλύουμε. Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα πέρα από τα γενικότερα που ανέφερε και ο Διευθυντής του Γυμνασίου. Πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όλοι οι εκπαιδευτικοί είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή. Πολύ μεγάλο αγώνα. Οι δυσκολίες είναι μεγάλες γιατί μας διαψεύδει και η πραγματικότητα έξω από το σχολείο. Δηλαδή εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τα μέτρα και απ' έξω γίνονται τα τελείως αντίθετα. Τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Εσείς είσαστε σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Επίσης να πω ότι υπάρχει μια δυσκολία στο πρωτόκολλο καθαριότητας. Δηλαδή... Μίλησα γιατί δεν ήθελα να τα ξέρετε καλά τα θέματα, αλλά το σοβαρότερο και αυτό που είναι το μείζον αυτή τη στιγμή κατά τη γνώμη μου είναι οι καθαρίστριες. Έχουν απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες με το Δήμαρχο, από τον Αύγουστο όχι τώρα. Και νομίζω πρέπει να μας βοηθήσετε, γιατί όλο το θέμα είναι τα παιδιά. Και εκεί πρέπει να κοιτάξουμε όλοι πάνω στα παιδιά, γιατί στο άνοιγμα των σχολείων, να το πω εγώ τώρα, έχουν βοηθήσει κατά πολύ και οι καθηγητές και οι γονείς. Για πρώτη φορά. Έτσι. Θέλουμε τη βοήθειά σας και ένα δευτερεύον να μας βοηθήσετε λίγο με τα κτίρια, τα οποία είναι μπαμπάλια και έχουν πάρα πολλά θέματα. Αν είμαι εδώ σήμερα, ένας από τους βασικούς λόγους
είναι για να σας εκφράσω την αμέση παράσταση της κυβέρνησης σε αυτό το δύσκολο έργο που επιτελείτε όλοι σας. Και όταν λέω όλοι σας, εννοώ πρώτα απ' όλα η εκπαιδευτική, η μάχημη εκπαιδευτική που είναι στην τάξη, η οποία διαδραματίζει ένα καθοριστικό ρόλο για την υποδειγματική τήρηση των μέτρων αυτή την ιδιαίτερη χρονιά. Ενώ τα στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία επίσης έχουν ακέραιο ρόλο να παίξουν σε αυτή τη δύσκολη φετινή χρονιά. Ενώ την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία και εκείνη συμβάλλει καθοριστικά σε πολύ σημαντικούς τομείς, όπως είναι και η καθαριότητα, όπως είναι ο εξοπλισμός του σχολείου μας με αναλώσιμα υλικά. Ο ρόλος των Δήμων είναι πάρα πολύ σημαντικός. Βεβαίως στους βουλευτές μας και μίλησα και με άλλους βουλευτές του νομού και οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορούσαν να είναι σήμερα. Όμως όλοι μαζί συμβάλλουμε ούτως ώστε η φετινή χρονιά, η οποία είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, σε αυτή τη χρονιά να διασφαλίσουμε το αγαθό και της υγείας και της εκπαίδευσης. Θέλω να σας πω ότι καταβλήθηκαν πολύ μεγάλες προσπάθειες πριν από την έναρξη της φετινής χρονιάς. Έγινε μια προετοιμασία σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο συνήθις άξονας προετοιμασίας για κάθε σχολική χρονιά. Και εκεί είχαμε βάλει ένα στοίχημα. Να τα πάμε καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά, παρά την πανδημία. Είχαμε βάλει ένα στόχο να στελεχωθούν τα σχολεία μας πιο νωρίς. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είχαμε περάσει ειδικές ρυθμίσεις, οι οποίες στόχευαν στην σωστή, εύρυθμη στελέχωση των σχολείων μας. Και νομίζω αυτό με τη βοήθεια όλων μας το έχουμε επιτύχει. Είδαμε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια αναπληρωτές, οι οποίοι ήταν πριν την πρώτη μέρα του σχολείου, στη θέση τους. Θα μου πείτε αυτονόητα πράγματα, βεβαίως. Αυτονόητα πράγματα και όμως δεν συνέβαιναν τα τελευταία χρόνια. Και αυτό το οφείλουμε σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα που συνέβαλε αναπληρωτικά για να γίνει αυτό. Άρα το πρώτο κομμάτι είναι η συνήθις προετοιμασία για την έναρξη σχολείων. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο κομμάτι. Και αυτό έχει να κάνει με την πρωτοφανή υγειονομική κρίση που διανύουμε. Και εκεί πρέπει να σας πω ότι θα έλεγα η εκπαίδευση είναι από τους πιο δύσκολους τομείς. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των στελεχών σε όλη αυτή τη διαδρομή ήταν παραπάνω από το Το Μάρτιο και τον Απρίλιο, όταν κληθήκαμε όλοι και εσείς πρωτίστως να μεταφέρουμε σε λίγα 24 ώρα όλη την εκπαιδευτική διαδικασία από τη διαζώσεις μορφή στην εξ αποστάσεως. Και ξέρω ότι αυτό είχε ως συνέπεια ξενύχτια, πολύ μεγάλη προσπάθεια, εξοικείωση με νέα εργαλεία και με περηφάνεια θα τονίσω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών μας, η συντριπτική, πραγματικά ανταποκρίθηκε με εξαιρετικό τρόπο. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία και το έκανε από αγάπη για τα παιδιά μας, για τους μαθητές μας, νεράκι, φιλότιμο και πραγματικά είναι εντυπωσιακή η προσπάθεια που καταβλήθηκε. Και όχι μόνο τότε, και όταν άνοιξαν και πάλι τα σχολεία μας. Γιατί και εκεί ήταν πολύ κρίσιμος ο ρόλος όλων. Όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στο πώς θα ανοίξουν τα σχολεία μας με βάση τις οδηγίες που μας είχαν δώσει οι επιστήμονες, οι ειδικοί επιστήμονες. Και θα θυμόσαστε, για παράδειγμα, ότι πολλοί είχαν επιφυλάξει το να έχει το σχολείο. Εμείς λέγαμε όχι, εφόσον οι επιστήμονες μας το υποδεικνύουν, εφόσον τηρούμε τα μέτρα προστασίας και πρόληψης, πρέπει τα παιδιά μας να βρεθούν στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα παιδιά μας ανήκουν εδώ, στο σχολείο. Εδώ είναι η θέση των παιδιών μας. Και βεβαίως, πρώτο μέλημά μας ήταν να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία, αλλά παράλληλα οφείλουμε ως πολιτεία να διαφυλάξουμε και το αγαθό της εκπαίδευσης και να φροντίσουμε να μην χάνουν τα παιδιά μας, να μην αποκοπούν από την εκπαιδευτική διαδικασία παρά τη δύσκολη κρίση που διανύουμε. Και τώρα, σε αυτή τη φάση, ο ρόλος είναι και πάλι περισσότερος. Ακούσατε χθες τον Πρωθυπουργό μας, ο οποίος είπε ότι τα σχολεία μας, αν και θα είναι τα τελευταία που θα σκεφτεί κανείς να κλείσει. Γιατί πλέον οι εξελίξεις είναι τέτοιες στην πανδημία, γίνονται όλες οι προσπάθειες με άλλα μέτρα προκειμένου ακριβώς να θωρακίσουμε την εκπαιδευτική κοινότητα και να φροντίσουμε το σώστο το παιδί να βρίσκεται στο χώρο όπου ανήκει. Εγώ λοιπόν είμαι εδώ σήμερα για να σας ευχαριστήσω για όλες τις προσπάθειες που καταβάλλετε όλοι μαζί. Γιατί το έργο είναι συλλογικό. Δεν είναι ενός ανθρώπου, δεν είναι μιας ομάδας, είναι συλλογικό έργο. Αν δεν ήταν η εκπαιδευτική μας, οι οποίοι με αυτές τις τεράστιες προσπάθειες κατάφεραν να κρατήσουν ζωντανή την εκπαίδευση στον δύσκολο καιρό της κρίσης. Τα στελέχη μας, και με την ευκαιρία να ευχηθώ και καλή αρχή και καλή θητεία στα νέα στελέχη εκπαίδευσης. Αν δεν ήταν η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία συνδρά με αυτόν τον καθοριστικό τρόπο
όλοι μαζί συμβάλλουμε ούτως ώστε να διαφυλάξουμε δύο πράγματα. Το αγαθό της δημόσιας υγείας, αλλά και την κατά το δυνατόν απρόσκοπτη παροχή της εκπαίδευσης. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι εγώ θα είμαι εδώ. Για ό,τι χρειαστείτε. Το ξέρουν τα στελέχη μας, είναι αλήθεια ότι συνομιλούμε διαρκώς. Μερικές φορές, ξέρετε, μια δουλειά που σας φέρνω στα άγρια μεσάνυχτα, αλλά θεωρώ ότι είναι δουλειά όλων μας να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση. Η φετινή χρονιά είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, μια δύσκολη χρονιά. Και το μεγάλο μας στοίχημα είναι πώς διαφυλάττοντας τη δημόσια υγεία θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε την παροχή της εκπαίδευσης όσο πιο απρόσκοπτη γίνεται. Τα παιδιά μας ανέχουν στο σχολείο. Ναι με μέτρα προστασίας, ναι με πρόληψη, ναι με αυτή τη μάσκα την οποία όλοι μας έχουμε πλέον συνηθίσει. Είναι ένα μέρος της καθημερινότητάς μας για όλους μας. Είναι όμως ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε αυτή τη στιγμή για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, αλλά πρωτίστως τους γύρω μας. Τις οικογένειές μας, τους εκπαιδευτικούς μας, τα στελέχη μας. Εγώ λοιπόν να σας διαβεβαιώσω, θα είμαι εδώ για όσο χρειαστείτε. Δεν έχει ποιος και βρίσκομαι εδώ. Να ξέρετε, έχει την αμέση συμπαράσταση του Υπουργείου. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να σας επιτρέψουμε να κάνετε το έργο σας, το λειτουργήμα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε για τη φιλοξενία. Και με μεγάλη χαρά να σκεφτούμε και άλλες δράσεις που θα μπορούμε να κάνουμε από κοινού. Και να ξέρετε, το Υπουργείο Παιδείας θα είναι δίπλα σας σε όποιο κλάδο αφορά την δική σας εκπαίδευση στο Υπουργείο.